Στην ταινία «Η ανατομία μιας πτώσης» της Ζαστίν Τριέ πήγε ο Χρυσός Φοίνικας για το 2023. Το φετινό 76ο κινηματογραφικό φεστιβάλ των Κανών αποδείχτηκε ένα από τα καλύτερα και πιο απρόβλεπτα των τελευταίων ετών, αφού ήταν πολύ δύσκολο να κάνει κανείς πρόγνωση για το ποια ταινία θα κερδίσει. Η Γαλλίδα σκηνοθέτης, η τρίτη γυναίκα που κατακτά Χρυσό Φοίνικα, προχώρησε πάντως σε πολιτικές επισημάνσεις λίγο μετά την νίκη της. Δεν μπορώ να έρχομαι εδώ και να λαμβάνω ένα βραβείο χωρίς να είμαι επίσης μάρτυρας, να προκαλώ μια αντανάκλαση του τι συμβαίνει βαθιά μέσα στην κοινωνία. Ζούμε κάτι εξαιρετικό. Και φέτος ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Αυτή η εξέγερση που είχαμε στην πραγματικότητα, αυτό που συνέβη στους δρόμους, ήταν κάτι που με άγγιξε πραγματικά. Δεν μπορώ να μείνω αποστασιοποιημένη από όλο αυτό. Okay, with your, maybe your opinion. Η ταινία που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα αποτελεί ένα δικαστικό δράμα μυστηρίου γύρω από μια συγγραφέα που κατηγορείται για τον θάνατο του συζύγου της και προσπαθεί να αποδείξει την αθωότητά της. Την συγγραφέα υποδίεται η εξαιρετική Σάντρα Χούλερ, η οποία πάντως δεν έλαβε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας, αφού αυτό κατέληξε στην Μερβέ Ντιστάρ από την Τουρκία. Sometimes a couple is kind of a chaos and everybody is lost.